Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε Τρίτη 20 του μηνός, 20 Φεβρουαρίου 2018. Καλή Σαρακοστή, καλή νηστεία σε όσους μπουν σε αυτήν την διαδικασία, είτε όσον αφορά το σώμα τους, είτε όσον αφορά την ψυχή τους. Νωρίς το Πάσχα μας έρχεται, 8 δεν είναι, μπίλι μου, νομίζω 8 Απριλίου είναι Κυριακή του Πάσχα, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Εδώ είμαστε με την ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Όπως καταλαβαίνετε, η επικαιρότητα έχει πάρα πολλά. Η και ανώλευκη επικαιρότητα. Σίγουρα δεν μας φτάνει η εκπομπή σήμερα με τίποτα. Θα τα πούμε φυσικά και αύριο. Αύριο που θα έχουμε και το παιχνίδι, να σας ενημερώνουμε, του κυπέλου. Τέτοια ώρα θα τελειώνει. Δεν νομίζω. Στις 5.30 ξεκινά το ΑΕΚ Ηρακλής στο γήπεδο του ΜΕΤΣ. Αύριο που ο Ηρακλής θα δώσει στο βόλεϊ την μεγάλη του μάχη για να περάσει στο Final Four του κυπέλου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στην Γλυφάδα. Πάμε φυσικά παρέα με τον καφέ Vento, υπέροχος καφές, τον οποίο είχατε ευκαιρία μέσω του χορηγού μας, της κορυφαίας εταιρείας Καφέ Μάγαζο, να γευτείτε από κοντά στο πρώτο Θεσσαλονίκη Coffee and Brunch Festival, το οποίο έγινε στο περίπτερο των Εθνών, στο περίπτερο 6 εντός της Ελέξπο. Το Καφέ Μάγαζο, που είναι κοντά στον επαγγελματία του καφέ, ετοιμάζει το καφέ σας από το Α έως το Ω με όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται ένα καφέ του σήμερα και κάθε μαγαζί ή γωνιά που σερβίρει καφέ. Βρείτε στο Καφέ Μάγαζο Espresso Vento, ελληνικό καφέ φίλτρου, αρώματο, σοκολάτα σε 8 γεύσεις, τσοκολά, βροφήματα και τσάγια βοτάνων. Μαολί, παρακαλώ, καφεμάγαζο.gr για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Τρόποι επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Έχουμε ανοιχτό και το mail μας, bluelibero, μία λέξη, bluelibero@yahoo.gr. Κοντά μας φυσικά είναι και τα κέντρα ξενογλωσσών Γκίζη Ανδριέλου, όπου μπορούμε να μάθουμε τις ξένες γλώσσες μας και να γίνουμε, όπως λέμε, καλύτεροι άνθρωποι με τα αγγλικά μας, με τα γαλλικά μας, με τα γερμανικά μας ή τα ισπανικά μας, από τμήματα παιδικά από 5 ετών και για μας ο ενήλικες έχει, Βασίλη μου. Μπορούμε να πάμε είτε στην Βασιλή Σόλγας 178 είτε Fleming 13. Ρίξε μου και μια πενιά να πάρω φόρα, να πω όλα αυτά που υπάρχουν στην κιανόλευκη επικαιρότητα για τον κόσμο που δεν έχει ενημερωθεί, για τον κόσμο που θέλει να ενημερωθεί ξανά, για τον κόσμο που θέλει να μάθει πράγματα. Έχουμε και δηλώσεις του νέου προπονητή, του κυρίου Σπύρου Μπαξεβάνου, για το ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Έχουμε και προγραμματισμένη, πες το, συνέντευξη για τον αυριανό αγώνα κυπέλου, που είναι ουσιαστικά μια μεγάλη μάχη, ένας τελικός πριν το Final Four. Πολλά και διάφορα και για μπάσκετ αρκετά. Ρίξε την πενιά να αρχίσουμε. Λοιπόν, μέσα στο τριήμερο έγιναν πολλά. Έγιναν πολλά μετά την ήττα του Ηρακλή και θέλω, αν μου επιτρέπετε, να πω 2-3 πράγματα ταπεινά. Η άποψή μου, δεν θέλω να επηρεάσω κανέναν, απλά εκφράζομαι, μου δίνει την ευκαιρία μέσω του μικροφόνου και σε τέτοιες στιγμές δύσκολες, σε τέτοιες στιγμές περίεργες που χρειάζονται έτσι ειδική διαχείριση, μεταχείριση. Ο καθένας έχει την άποψή του και είναι σεβαστή, αυτό δεν το συζητάμε. Ήρθε λοιπόν αυτή η ήττα από τον Μακεδονικό. Για μένα, το έλεγα και στην περιγραφή του αγώνα, χωρίς αυτό να αποτελέσει δικαιολογία για την κακή εμφάνιση της ομάδος, γιατί η ομάδα δεν ήταν καλή, τουλάχιστον δεν ήταν καλή σε σχέση με άλλα μάτς. Ναι, είχε δοκάρι, ναι, είχε χαμένο τερατέν με τον Μεντί, αλλά γενικά δεν έβγαζε την εικόνα που είχε στα προηγούμενα παιχνίδια. Πέραν σε ένα Μακεδονικό που το μόνο που έκανε είναι να σκοράρει από μια στημένη φάση που έπιασε στον ύπνο την άμυνα του Ηράκλειου. Ο Μακεδονικός δεν απείλησε καθόλου, δεν έκανε κάτι το τρομερό, δεν έβαλε στα δίχτυα τον Ηράκλειο, ίσα-ίσα που περίμενε απλά να κρατήσει το γκολ και να πάρει την νίκη. Υπάρχει ξεκάθαρη αλλίωση αποτελέσματος, να το ξαναθυμίσουμε, γιατί ορισμένοι νομίζουν ότι επειδή έγινε αυτό που έγινε και άλλαξε ο προπονητής, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να καταγράψουμε και αυτό που συνέβη στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό που συνέβη στον αγωνιστικό χώρο είναι ο Ηρακλής να πετυχαίνει ένα πεντακάθαρο γκολ και να μην μετράει ποτέ. Και αυτό θέλουμε να πιστεύουμε ότι ήταν ανθρώπινο λάθος. Αν και τέτοιο ανθρώπινο λάθος δύσκολα κάνεις. Γιατί πραγματικά ήταν εφεύρεση
αυτό το επιθετικό φάουλ πάνω στο Βασίλη Παπαδόπουλο μπροστά στα μάτια μας. Δεν χρειαστήκαμε καν replay για να το πούμε ότι δεν υπήρχε το παραμικρό. Ένα πολύ μικρό τζαρτζάρισμα, άκρος ποδοσφαιρικό και αντρικό, γιατί το ποδόσφαιρο είναι αντρικό άθλημα ως επιτοπλίστων. Και υπάρχουν και αυτά. Πέρα για πέρα λοιπόν υπάρχει ξεκάθαρη αδικία στη φάση του γκολ και στην τελική θα έλεγε το μάτς 1-1. Δύο γκολ μπήκαν, δύο γκολ έπρεπε να μετρήσουν. Για να μην πω και το πέναντι που επίσης είναι καθαρό στο δεύτερο ημίχρονο που δεν δίνει. Αυτό ως μια καταγραφή για το παιχνίδι αυτό καθ' αυτό. Αυτό που ακολούθησε από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και χθες, ίσως και σήμερα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ υπερβολικό. Και εννοώ για την αντίδραση αρκετών μέσω του Facebook. Θα μου πεις, είναι κριτήριο? Δεν ξέρω ρε παιδιά, ένας χαμός έγινε αυτό το τρίμερο. Ένας χαμός πραγματικά, δηλαδή αν κάποιος ερχόταν από την Αυστραλία και έβλεπε όλα αυτά τα μηνύματα και έβλεπε όλη αυτή την καταστροφολογία και έβλεπε όλη αυτή την γκρίνια, τη μύρλα, τη μιζέρια, τον αρνητισμό, θα νόμιζε ότι ήταν τελευταία αγωνιστική και ο Άρης Παλαιοχωρίου ανέβηκε στην κατηγορία και όχι ο Ηρακλής. Αυτό θα νόμιζε. Δεν λέω ότι είμαι εγώ αυτός που πήρα την απόφαση και ό,τι κάνω εγώ είναι σωστό ή οτιδήποτε άλλο. Για να μην παρεξηγηθώ. Λέω ότι αυτό που έγινε τρεις μέρες, το πινελίκι, το ξεφωνητό, οι βρισχές, οι αφορισμοί, τα ξεχνάμε όλα και τα διαγράφουμε και τους ξεσκίζουμε όλους στο καντήλι, νομίζω ήταν υπερβολικό. Πάλι θα πω ταπεινή μου άποψη, μπορεί κάποιος να συμφωνεί μαζί μου, κάποιος να διαφωνεί μαζί μου. Όλοι στον Ηρακλή το ίδιο θέλουμε, νομίζω, να ανέβει η ομάδα. Είτε αν συμφωνούμε μεταξύ μας, είτε αν διαφωνούμε μεταξύ μας, είτε αν συμπαθεί ο ένας τον άλλον ή οτιδήποτε άλλο. Όλοι το ίδιο θέλουμε. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην το θέλει. Θεωρώ όλο αυτό λοιπόν υπερβολικό και μπορούμε να πούμε 2, 3, 4 πράγματα εξηγώντας το γιατί. Καταρχάς πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και εγώ προσωπικά ως Γιώργος θέλω να του πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ευτυχώς τον είδα και το πρωί και του το είπα από κοντά στον Σάκη Αναστασιάδη. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, ένα τεράστιο ευχαριστώ και αυτόν τον άνθρωπο δεν πρέπει να τον ξεχνάμε όχι μόνο στις αναφορές μας, γενικά. Γιατί ήταν αυτός ο προπονητής ο οποίος το καλοκαίρι πήρε το τεράστιο ρίσκο. Πιο καλοκαίρι δηλαδή, το πρωτάθλημα ήταν στο και 5 και έβαλε το κεφάλι του μπροστά και ανέλαβε αυτή την τεράστια ευθύνη να είναι προπονητής του Ηρακλή σε μια πολύ ίσως την πιο δύσκολη καμπή της ιστορίας της ομάδας. Όταν η μέρα Πέμπτη πάρθηκε απόφαση για να κατέβει η ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία και από την Πέμπτη το βράδυ μέχρι την Κυριακή ο Σάκης Αναστασιάδης μαζί με τον Τάσο τον Κατσαβή, συγγνώμη, και όσους είχαν δίπλα τους, έπρεπε να φτιάξουν ομάδα για να κατέβει την Κυριακή να παίξει την Κατερίνη στο Δα Κατερίνης με την Καρίτσα. Με τα 11, 12, 17 χρόνια παιδιά. Που και αυτά πρέπει να τα ευχαριστούμε πάντα, έτσι. Ένα τεράστιο ευχαριστώ λοιπόν στον Σάκη Αναστασιάδη που δεν πρέπει να τον ξεχνάμε, γιατί μπήκε μπροστά, γιατί ανέλαβε το ποδοσφαιρικό τμήμα και εν τέλει γιατί το άφησε πρώτο. Ναι μεν η διοίκηση πήρε μια απόφαση να λυθεί η συνεργασία, αλλά δεν πήρε μια απόφαση, έχω την αίσθηση, επειδή ο Ηρακλής είναι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος. Τον Ηρακλή ο Σάκης Αναστασιάδης τον άφησε, λύθηκε η συνεργασία, απολύθηκε όπως θέλετε πείτε το, έχοντας την ομάδα πρώτη και εξηγώ πρώτη, μπορεί ο πίνακας να λέει μείον 2, αλλά ο Ηρακλής έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Που αν το πάρει στο ρεπό του Άρη Παλαιοχωρίου, είναι πρώτος, το συνένα. Δεν μπορείς να πεις ότι απέτυχε, πρώτη την αφήνει την ομάδα. Τώρα, επειδή οι απορίες είναι πάρα πολλές, γιατί τον φάγανε, γιατί τον διώξανε και δεν έπρεπε να του φερθούν έτσι, ή το ένα ή το άλλο, αυτά τα γιατί εν μέρη απαντήθηκαν, εν μέρη. Και λέω εν μέρη γιατί είτε ο Φάνης ο Τουτζιάρης, είτε ο Λάκης ο Παπαϊωάννου, είτε με δηλώσεις, είτε και σήμερα που μίλησα με τον ίδιο τον κύριο Παπαϊωάννου, λένε το ίδιο πράγμα. Και η ανακοίνωση της ΠΑΕ το ίδιο πράγμα λέει, του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ότι δεν έχει να κάνει
μόνο με το ότι ο Ηρακλής έχασε από το Μακεδονικό. Αυτό ήταν μια αφορμή. Και εδώ ανοίγουμε μια παρένθεση και λέμε και ρωτάμε, εάν ο Ηρακλής κέρδιζε το Μακεδονικό, θα υπήρξε η ίδια εξέλιξη? Ή να το πω διαφορετικά, θα μπορούσε η διοίκηση να απολύσει, να λύσει τη συνεργασία με τον κύριο Αναστασιάδη, αν η ομάδα είχε περάσει από την Ευκαρπία με 0-1-0-2 το Μακεδονικό? Η απάντηση φυσικά είναι εύλογη, είναι εύκολη και είναι όχι. Προφανώς και δόθηκε η αφορμή από την ήττα με 1-0. Οι αιτίες ποιες ακριβώς είναι, τις ξέρουν οι ίδιοι. Είτε για το π.χ. υποθετικά είναι αυτά που λέω, έτσι, μπορεί ο καθένας να σκεφτείτε οτιδήποτε. Έχασε τα αποδυτήρια, δεν έχει καλές σχέσεις με τους παίκτες, το ένα το άλλο. Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί. Δεν έχει υποθεί επίσημα από κάποιους από τους διοικούντες κάτι τέτοιο. Αυτό που λένε και ξαναλένε και συνεχίζουν να το λένε είναι ότι θεωρούν ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή έπρεπε να πάρουν τη συγκεκριμένη απόφαση την οποία πήραν και θεωρούν ότι το έκαναν για το καλό του Ηρακλή. Και αυτό που μας ενδιαφέρει, και εδώ κολλάει αυτό που είπα υπερβολικό νωρίτερα για τις αντιδράσεις που θεωρώ υπερβολικές, αυτό που μας ενδιαφέρει τι είναι πάνω απ' όλα? Να ανέβει η ομάδα. Αυτός που μας ενδιαφέρει ποιος είναι πάνω απ' όλα? Ο Ηρακλής δεν είναι. Δεν είμαστε ούτε FC Στεφανής που είχε γίνει ντόρος. Το αγαπάμε το παλικάρι, το συμπαθούμε, γερό να είναι. Ούτε είμαστε FC Αναστασιάδης, ούτε είμαστε FC Ρόβας, ούτε είμαστε FC Πτηνόπουλος, ούτε είμαστε FC οτιδήποτε. Μη συνεχίζω, λέω ονόματα, είναι τυχαία που τα λέω. Είμαστε FC Ηρακλής. Football Club Ηρακλής, ποδοσφαιρικό τμήμα Ηρακλής. Και ο Ηρακλής είναι αυτός που μόνο πρέπει να μας ενδιαφέρει. Όλοι ερχόμαστε, φεύγουμε. Είναι σαν την ίδια τη ζωή. Γεννιόμαστε και πεθαίνουμε. Ο μόνος που δεν θα πεθάνει ποτέ είναι ο Ηρακλής. Όποιον και να έχει προπονητή, όποιους και να έχει παίκτες, όλοι είμαστε αναλώσιμοι. Ο Ηρακλής ο ίδιος όμως από το 1800 μέχρι και σήμερα παραμένει. Και όλα αυτά τα χρόνια υπήρχαν πάρα πολλοί Αναστασιάδηδες που ήταν προπονητές και φύγανε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο στόχος. Αυτό είναι το μόνο που μας ενδιαφέρει. Ο Ηρακλής και η άνοδος. Με οποιονδήποτε προπονητή. Μπορεί κάποιος να πει ήταν αν φέρει το ένα το άλλο, θα το σεβαστώ απόλυτα. Απόλυτα. Απλά στον Ηρακλή έχουμε ένα κουσούρι, το είπα και το μεσημέρι. Όλοι μας το έχουμε αυτό το κουσούρι. Στον Ηρακλή, πέρα το ότι ο καθένας έχει τη δική του άποψη, το κακό είναι ότι ο καθένας θέλει και η δική του άποψη να γίνει πράξη. Και δεν μπορούμε ποτέ να συμβιβαστούμε με άποψη κάποιου άλλου, που επίσης είναι στον Ηρακλή και αγαπάει την ίδια ομάδα. Και επίσης κάνουμε κάτι όλοι μας πάλι, βιαζόμαστε. Βιαζόμαστε πάρα πολύ. Και έχουμε ειδικά και για τον νέο προπονητή, που τον άνθρωπο, αν θυμάστε, τον είχα φιλοξενήσει τον κύριο Σπύρο Μπαξεβάνο πριν 4-5 χρόνια εδώ στην ώρα για μπλε, να μας πει για ένα ποδοσφαιριστή τότε που έφυγε από τον Κισαμικό και ήρθε στον Ηρακλή που δεν έπιασε, τον Σμίλτο. Τον θυμάστε τον Σμίλτο? Τότε είχα βγάλει τον κύριο Μπαξεβάνο εδώ στην εκπομπή να μας πει για εκείνο τον ποδοσφαιριστή. Ένας προπονητής που μπορούμε να βγούμε τώρα, πριν καν τον δούμε, να πάρουμε το όπλο και να έχουμε το δάχτυλο στη σκανδάλη και να αρχίζουμε να λέμε δεν τον ξέρει η μάνα του και πού τον βρήκατε και τι είναι αυτός και. Στην τρίτη εθνική του Ηρακλή ποιος να έρθει προπονητής, ρε παλικάρια μου? Θα θυμίσω πόσα μπινελίκια υπήρχαν στο άκουσμα της είδησης Νίκος Παπαδόπουλος. Θα θυμίσω πόσα μπινελίκια υπήρχαν στο άκουσμα της είδησης Σάβας Παντελίδης. Θα θυμίσω πόσα μπινελίκια υπήρχαν για να φύγει ο Στράντζαλης και πόσα μπινελίκια υπήρχαν όταν έδιωξαν τον Στράντζαλη. Οι ίδιοι που έλεγαν διώξτε τον, οι ίδιοι έλεγαν γιατί τον διώξατε. Δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτά ποτέ. Γι' αυτό και για την ψυχική μας υγεία πάνω απ' όλα,
Γιατί πραγματικά ήταν κουραστικό τριήμερο. Ψυχολογικά. Και για μένα φαντάζομαι και για αρκετό κόσμο με όλα αυτά. Κάποια στιγμή θα πρέπει να σκεφτούμε και την ψυχική μας υγεία και να πούμε ηρεμήστε ρε παιδιά. Ο Ηρακλής είναι πρώτος. Πιο παλαιοχώρη. Ακούω απόψεις που τις σέβομαι όλες. Μα καλά τώρα στις τελευταίες αγωνιστικές. Το παλαιοχώρη πριν δύο αγωνιστικές δεν άλλαξε προπονητή. Πάλι τελευταίες αγωνιστικές δεν είναι. Άλλαξε προπονητή και έβαλε 4 στην Άουσα και κέρδισε και στα Τρίκαλα η Μαθίας προχθές 0-1. Δεν άλλαξε μόνο ο Ηρακλής προπονητή, άλλαξε και το παλαιοχώρη. Τον έδιωξε τον Μπίλι πριν δύο εβδομάδες. Και για αυτούς είναι τελευταίες αγωνιστικές. Και είπαμε, όλα εξαρτώνται από τον Ηρακλή. Δεν έπαψε η ομάδα. Δεν ξέχασε το ποδόσφαιρο ξαφνικά και δεν θα ξαναπαίξει ποτέ στη ζωή της. Σίγουρα περιλαμβάνει ρίσκο αυτή η απόφαση. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ή πώς θα ήταν τα πράγματα με Σάκη Αναστασιάδη αν συνέχιζε και δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα πώς θα είναι τα πράγματα με Σπύρο Μπαξεβάνο. Αν βάλει 4 γκολ στην Άουσα θα λέμε τριαλαλή τριαλαλό. Αν δεν την κερδίσει στην Άουσα θα γίνει πανηγύρι πάλι. Έτσι πάει. Τα αποτελέσματα. Αυτά θέλουμε πλέον. Και σίγουρα ο νέος προπονητής θα έχει και τη σχετική πίεση. Είναι άλλο να είσαι 5 χρόνια στον Κισαμικό, 3 πουλάκια κάθονται, και άλλο να είσαι προπονητής του Ηρακλή. Με τις απαιτήσεις και τον κόσμο και την πίεση και όλα αυτά που θα έχεις στην καθημερινότητά σου. Και είναι κάτι που το ρωτήσαμε σήμερα το μεσημέρι που βρεθήκαμε στη Μίκρα και βγάλαμε ζωντανά τις δηλώσεις και σε λίγο θα ακούσουμε αυτό το ηχητικό απόσπασμα. Εκατακλείδη, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο Ηρακλής. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε να μαλώνουμε μεταξύ μας, ούτε να βγάλουμε τα ματάκια μας με τα χεράκια μας, ούτε να έχουμε εμφυλίους, ούτε καν θέλω να τα διαβάζω στα πράγματα, ούτε οτιδήποτε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να πηγαίνουμε στο γήπεδο, να στηρίζουμε την ομάδα, να είμαστε κοντά της και να αφήσουμε να μην τα χαρακτηρίσω πληκτρολόγια. Υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις και κρίνονται. Δεν μπορεί να τα ξέρουμε όλα εμείς. Να τα παρατήσουμε τότε, να γίνουμε πρόεδροι, να γίνουμε αντιπρόεδροι, να βάζουμε τις υπογραφές μας, να βάζουμε το κεφάλι μας στον τουρβά, να αναλαμβάνουμε ευθύνες, να γίνουμε προπονητές, να γίνουμε και παίχτες. Και στην τελική, πού είναι η καταστροφή? Γιατί να τα ισοπεδώνουμε όλα? Γιατί να τα αφορίζουμε όλα? Ξεχάσαμε που ήταν ο Ηρακλής πριν 3-4 μήνες. Έχανε από την Καρίτσα 2-0 και κανείς δεν έλεγε τίποτα. Χειροκροτούσαμε και λέγαμε μπράβο στα παλικάρια, δεν πειράζει, μόνο που υπάρχουμε φτάνει. Τώρα φυσικά θέλουμε το κάτι παραπάνω, είναι λογικό, θέλουμε να ανέβει η ομάδα, δεν το συζητάμε εδώ που έχει φτάσει. Αλλά δεν χρειάζονται αφορισμοί και να τα ισοπεδώνουμε όλα. Έχει έρθει ένας προπονητής, πρέπει να στηριχθεί. Το ίδιο πάνω κάτω, όχι τόσο, είχε γίνει και με την αποχώρηση του Στεφανή. Που γινόταν πάλι πανηγύρι στο διαδίκτυο. Όλοι μας ερχόμαστε και φεύγουμε. Ο μόνος που είναι εκεί σταθερός είναι ο Ηρακλής. Όλοι μας ερχόμαστε και φεύγουμε. Δεν θα μείνει κανείς εδώ. Ο Ηρακλής εδώ είναι όμως. Αυτοί που τον ίδρυσαν, αυτοί που τον συνέχισαν, αυτοί που πρωτοέπαιξαν ποδόσφαιρο, αυτοί που πήραν τους πρώτους τίτλους και τα λοιπά στο σύλλογο γενικά, δεν είναι εν ζωή. Ο Ηρακλής δεν σταμάτησε όμως. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για έναν παίχτη που είναι και θα φύγει, για έναν προπονητή που είναι και θα φύγει, για έναν πρόεδρο παράγοντα που είναι και θα φύγει. Δεν θα σταματήσει ο Ηρακλής. Το θέμα είναι τι κάνουμε όσοι συνεχίζουμε με τον Ηρακλή μέχρι να φύγουμε κι εμείς. Και αυτό που δεν χρειάζεται, το μόνο που δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι να τρωγόμαστε μεταξύ μας. Διαφορετικές απόψεις μπορούμε να έχουμε. Υγεία είναι αυτό το να διαφωνούμε. Αν συμφωνούσαμε σε όλα θα βαριόμασταν κιόλας. Άλλο διαφορετική άποψη, άλλο δεν συμφωνώ με αυτό που λες και άλλο μαλώνουμε και βγάζουμε τα μάτια μας. Και από την άλλη όλοι εμείς που κάνουμε την εύκολη κριτική, που παίρνουμε ένα πληκτρολόγιο και τα ισοπεδώνουμε και τα οργώνουμε και τα παίρνουμε όλα φαλάνγκι
Έχουμε σκεφτεί τι θα μας έλεγε ο ίδιος ο Ηρακλής αν μπορούσε να μας μιλήσει. Τι θα μας έλεγε ο ίδιος ο Ηρακλής για φέτος. Θα μας έλεγε ότι στα εκτός έδρας βλέπει πιο πολύ κόσμο από ότι στα εντός. Θα μας έλεγε ότι στα εντός έδρας νιώθει μόνος. Θα μας έλεγε ότι βλέπει αυτά τα άτομα, τα ίδια άτομα στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ. Αυτά θα μας έλεγε ο Ηρακλής. Θα μας έλεγε ότι πονάει που βλέπει τους ίδιους και τους ίδιους στα τρία μεγάλα αθλήματα και δεν βλέπει άλλους που τον έχουν παρατήσει και τον έχουν αφήσει μόνο και το μόνο που ξέρουν είναι να παίρνουν ένα πληκτρολόγιο. Ο Ηρακλής ο ίδιος λοιπόν, ο ημίθεος, αν μπορούσε να μιλήσει τώρα, αυτά θα έλεγε. Θα έλεγε ότι θα ήθελε να το ξαναγκαλιάσουν 10 και 20 χιλιάδες στο Καφταντζόγλιο. Γιατί όπως κάνουμε παράπονα εμείς και γκρινιάζουμε, τα ίδια κάνει και ο ίδιος ο ημίθεος. Αυτός δεν έχει ψυχή, δεν έχει φωνή, δεν αισθάνεται, δεν πονάει, δεν αγαπάει αυτός. 100 και ετών είναι, πιο έμπειρος από τον καθένα μας. Αν μπορούσαμε να το ρωτήσουμε κάποια στιγμή, αυτά θα μας έλεγε. Ότι περιμένει την Κυριακή με την Άουσα να δει χιλιάδες αγκαλιές, γιατί του λείψανε. Στην Τρίτη Εθνική, ναι, γιατί στην Τρίτη Εθνική δεν υπάρχει αυτό το πινελίκι τώρα για αυτό που έχει γίνει. Στην Τρίτη Εθνική δεν λέει ο κόσμος ότι ο Μπαξεβάνος δεν τον ξέρει, η μάνα του είναι μικρός για τον Ηρακλή. Όλοι είναι μικροί για τον Ηρακλή. Όλοι μας είμαστε μικροί για τον Ηρακλή. Κανείς δεν μπορεί να αγγίξει και να φτάσει στον Ηρακλή, κανένας. Ούτε η Μπαρτσελόνα, ούτε οποιοδήποτε, εκεί είναι στα μάτια μας. Αλλά κάποια στιγμή και εμείς πρέπει να ακούσουμε τον ίδιο τον Ηρακλή τι έχει να μας πει. Και να ακούσουμε και τον νέο προπονητή, Βασίλη μου. Και συγγνώμη για όλο αυτό το μεγάλο πρόλογο. Έχω αποφασίσει εδώ και αρκετό καιρό με το Facebook να μην ασχολούμαι. Αν το έχει προσέξει κανείς, αποφεύγω. Γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται από κάτω... Μόνο πονοκέφαλος μπορεί να σε πιάσει. Καλησπέρα μπορεί να γράψει και από κάτω να αμαλώνουν μέχρι το πρωί. Δόξα τω Θεώ, έχουμε μια εκπομπή που μπορούμε και επικοινωνούμε μέσω αυτής. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε τον νέο προπονητή, τι μας δήλωσε το μεσημέρι, το απόσπασμα που βγάλαμε ζωντανά στον αέρα, τον κύριο Σπύρο Μπαξεβάνο, και επανερχόμαστε. Λοιπόν, πάμε σε εκείνη να λέω ότι είμαι μικρός, όχι στην ηλικία, να μιλήσω και για το μέγεθος της ομάδας και για την ιστορία της. Εκεί και πέρα για μένα είναι πολύ μεγάλη τιμή και σίγουρα ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη που ήρθα εδώ σε αυτή την ομάδα που και θέλω να φανώ αντάξεις εμπιστοσύνης που η διοίκηση, η οποία με επέλεξε εμένα να είμαι προπονητής, να μπορέσουμε να καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο που όλοι θέλουν, να, η ομάδα να βγει στην επόμενη κατηγορία. Εγώ αυτό που μπορώ να υποσχεθώ αυτή τη στιγμή και θα το κάνω είναι πάρα πολύ δουλειά, με όλη μου το είναι, να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε στο τέλος της χρονιάς η ομάδα να είναι στην επόμενη κατηγορία. Κότς, με κάποια από τα παιδιά, όπως ο Γιαννής, ο Καραντασιάς, όπως Νέαδης, τους ξέρετε, είχατε συνεργαστεί, αλλά γενικά έχετε κάποια εικόνα από το φετινό Ηρακλή? Εντάξει, είχα εικόνα από τα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς μέσα από το ίντερνετ που είχε τα παιχνίδια. Τώρα τελευταία δεν είδα, κάθισα χθες το βράδυ και είδα δύο παιχνίδια. Εντάξει, είναι εδώ πέρα και ο Θάνος ο γυμναστής και ο Τάσου Κατσιαμπής. Χθες είχαμε αρκετή ώρα συζήτηση για τον καθένα ατομικά, έτσι, το τι κάνει. Σίγουρα ο χρόνος για μας είναι λίγος. Αυτό που προέχει είναι το παιχνίδι της Κυριακής. Είναι να μπορέσουμε, σίγουρα βιαζόμαστε και εγώ βιάζομαι πιο πολύ από όλα, από όλους. Θέλουμε να περάσουμε πράγματα γρήγορα. Σίγουρα θα δυσκολευτούμε να περάσουμε πολλές πληροφορίες. Έτσι, σε αυτό που ζητάω εγώ σαν προπονητής, στη φιλοσοφία που έχω, που θέλει να παίζει η ομάδα. Αλλά το καλό είναι και αυτό που έχω δει και λίγο από το χθες από τα παιχνίδια και από τις πληροφορίες, ότι η ομάδα έχει και καλό υλικό, έτσι, και ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πρώτα απ' όλα είναι νέοι και θέλουν να διακριθούν, θέλουν να μάθουν ποδόσφαιρο, να μπορέσουμε να πετύχουμε στο τέλος το στόχο της ομάδας. Το πρωτάθλημα της Εθνικής έχει τις δικές του ιδιομορφίες, κυρίως
παίζουν ομάδες οι οποίες παίζουν δυνατά, παθιασμένα. Ο Ηρακλής παίζει διαφορετικό ποδόσφαιρο. Στρωτό, δεν ξέρω αυτό αν θα αυτό, αυτό είναι και ο στόχος. Σίγουρα είναι, είναι τελείως διαφορετικό ένα πρωτάθλημα Super League, Football League και ακόμα περισσότερο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Όπως είπατε και, και εσείς, είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο στηρίζεται πάρα πολύ στη δύναμη. Έτσι. Σίγουρα έχει ομάδες οι οποίες τρέχουν, αγωνίζονται, θα παίξουν με πάθος, ειδικά απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι ο Ηρακλής. Αυτό εμείς το κομμάτι, εμείς αυτό που θέλουμε να... γιατί όλες οι ομάδες πάνε, λίγο πολύ το κάνουμε, δηλαδή τη δύναμη και, τη, και το τρέξιμο. Αυτό που θέλουμε να βάλουμε είναι και τη σωστή τακτική σκέψη στα παιδιά και ειδικά σε ομάδες οι οποίες κακά τα ψέματα στον Ηρακλή όλοι θα έρθουν, θα κάτσουν πίσω, θα περιμένουν και θα πρέπει εσύ να δημιουργήσεις και να μπορέσεις να καταφέρεις να διασπάσεις μια άμυνα. Και εκεί νομίζω είναι και ένα ο δικός μου στόχος, ειδικά την πρώτη εβδομάδα, να μπορέσουν να περάσουν κάποια στοιχεία. Σίγουρα το λέω. Δεν θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα γιατί είναι δύσκολο να από τη μία στιγμή στην άλλη ο ποδοσφαιριστής να αντιληφθεί και να κάνει αυτό που θέλει. Σας ικανοποιεί το βάθος που έχει ως ομάδα και στον πάγκο και στην βασική... Ακόμα δεν τους ξέρω, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να έρθει αυτό που λέμε όλοι ο Τάι. Είναι... η αξία του είναι αδιαφυσβήτητη, έτσι. Πολύ σωστά. Εντάξει, από εκεί και πέρα ακούω ότι η ομάδα έχει, ειδικά από τη μέση και μπροστά έχει πολλούς παίχτες, οι οποίοι μπορούν να ανά πάσα στιγμή να βοηθήσουν. Νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι έχει και την καλύτερη άμυνα, έτσι, στην κατηγορία. Και επίθεση, σίγουρα, και επίθεση. Είναι όμως είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα δω κι εγώ. Και εγώ θέλω το χρόνο μου. Δεν ζητάω έτσι πίστοση, δεν υπάρχει πίστοση. Πάμε την Κυριακή να κερδίσουμε το παιχνίδι. Αυτό είναι το ένα και το μοναδικό αυτή τη στιγμή. Τα προηγούμενα χρόνια ήσασταν σε ομάδες που δεν είχαν τόσο πολύ κόσμο, δεν είχαν την πίεση, το άγχος της καθημερινότητας. Τώρα ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές απαιτήσεις, γίνεται πρωταθλητισμός. Πόσο έτοιμος είστε να ανταπεξέλθετε σε όλο αυτό? Νομίζω ότι είναι και ευκαιρία και για μένα και για οποιοδήποτε δεν είναι εδώ προπονητής. Έτσι, να μπορέσει να κάνει κάτι καλό. Δεν νομίζω ότι αγχώνομαι έτσι, από τον κόσμο. Δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος έχει την πίεση του κόσμου πιο πολύ. Νομίζω πιο πολύ πίεση και άγχος έχω να μπορέσω να βγάλω αυτά που θέλω εγώ σαν προπονητής, να μπορέσω να τα περάσω γρήγορα στους ποδοσφαιριστές μου και να μπορέσουμε να τα κάνουμε μέσα στο γήπεδο. Καλή επιτυχία. Έγινε και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία λοιπόν. Τη χρειάζεται για τη στήριξη και μακάρι να συνδυάσει το όνομά του με την άνοδο της ομάδος, ο κύριος Σπύρος Μπαξεβάνος, που τον ακούσαμε στις πρώτες του δηλώσεις σήμερα ως προπονητής του Ηρακλή. Πάμε, Βασίλη μου, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε, έχουμε πάρα πολλά. Όπως είπα και πριν, σήμερα ούτε δύο εκπομπές δεν θα μας έφταναν. Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 παρέα και με τα Dandalab στο κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα και σεμινάρια στα τουριστικά. Πληροφορίες Εθνικής Αμήνης 14α 2310-222-962 και dandalab.edu.gr. Ακούσαμε πριν το διάλειμμα μας τις δηλώσεις του κυρίου Σπύρου Μπαξεβάνου, του νέου προπονητή του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Για ακόμη μια φορά να του πούμε καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Αρχίζει νομένης από το Κυριακάτικο μάτς στις 3 με την Άωσα στο Καφτανζόγλιο. Να διαβάσουμε όμως και τη γραπτή τοποθέτηση του Σάκη Αναστασιάδη. Ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση αλλά και τους συνεργάτες μου στο ποδοσφαιρικό τμήμα για τη συνεργασία που είχαμε στον Ηρακλή. Να ευχηθώ το καλύτερο για την ομάδα και να πετύχει το στόχο της, και αυτός είναι η άνοδος στη Football League. Χωρίς να υπάρχει κάποιος αγωνιστικός προγραμματισμός, παραδίδω την ομάδα στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με την καλύτερη άμυνα και την καλύτερη επίθεση. Δεδομένο αυτό, το είπαμε και πριν. Ευχαριστώ τον ΓΣ και τον κόσμο που αγκάλιασε την ομάδα από το καλοκαίρι μέχρι και σήμερα. Καλή δύναμη με υγεία και στον κύριο Αναστασιάδη. Ό,τι καλύτερο του ευχόμαστε. Ο Ηρακλής που μετά την ήττα του βρέθηκε στην δεύτερη θέση, αλλά με παιχνίδι λιγότερο. Ο Άρης Παλαιοχωρίου πέρασε με 0-1. Βέβαια εδώ στο site της ΕΠΟ 0-0 το έχουνε. Καλά θα ήταν. Καλά, αυτοί δεν παίζονται, έτσι. Δεν παίζονται με τίποτα. Θα με εκνευρίσουν πάλι. Όπως φυσικά δεν παίζεται και αυτή η χώρα στην οποία ζούμε. Αλλά ας τα υπόλοιπα για το ποδόσφαιρο. Μετά και την πρόσφατη έρευνα του Αρίου Πάγου για το ότι 8 ΠΑΕ εμπλέκονται στο σκάνδαλο των αδειοδοτήσεων, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ποιον μπορούν και τολμούν κάθε φορά και ρίχνουν. Και όχι κανέναν άλλον.
8 ΠΑΕ. 8. Τα ακούτε? Πώς έλεγε ο Χαρίλας το καλοκαίρι? Ομάδες. 8 ΠΑΕ πήραν παράνομα αδειοδότηση. Το 17 έγινε η έρευνα, όχι το 1821. Πέρυσι, πριν λίγους μήνες. Το 18 τώρα, δεν έχει πολύ καιρό που μπήκε. Πριν λίγους μήνες έγινε η έρευνα του Αργίου Πάγου. Για το ότι πριν λίγους μήνες, 8 ΠΑΕ, 8, πήραν παράνομα αδειοδότηση. Ξέρετε πού να βάλετε τη Σούπερ Λίγκα. Δεν θα σας πω εγώ, ξέρετε εσείς. Την καλησπέρα και στο φίλο μου τον Θανάση. Δεν θα μπορέσω, αδερφέ μου. Δεν θα μπορέσω, αλλά σου έχω κάτι καλό αυτές τις μέρες. Σου έχω κάτι καλό. Θα ενημερωθείς. Λοιπόν, καλησπέρα και σε όσους μας ακούτε, είτε μέσω ραδιοφώνου, είτε μέσω διαδικτύου. Έλεγα για το site της ΕΠΟ και από εκεί άρχισα να εκνευρίζομαι, που έχουν τη βαθμολογία ό,τι να είναι, τα αποτελέσματα ό,τι να είναι. Τέλος πάντων, εμείς ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Η επόμενη αγωνιστική βρίσκει τον Ηρακλή να υποδέχεται την Άωσα στις 3 και τον Άρη Παλαιχωρίου να υποδέχεται τον Καμπανιακό. Μετά πηγαίνουμε στη Χαλάστρα 4 Μαρτίου με τον Καμπανιακό. Μετά έρχεται, όχι, δύο συνεχόμενα εκτός, Χαλάστρα και Παλαιοχώρη. Μετά έρχεται ο Λαγκαδάς. Μετά πάμε Σάββατο ο Φίλιππος Αλεξάνδριας. Και τελευταία αγωνιστική έρχεται ο Ειδεσαϊκός 1η Απριλίου, εκεί, σαν ψέμα θα είναι, πρωταπηλιά. Εκεί όπου το Παλαιοχώρη έχει ρεπό. Τελευταία αγωνιστική έχει το ρεπό του το Παλαιοχώρη. Στον πρώτο όμιλο, με διαφορά πλέον πρώτος ο Απόλλων Παραλιμνίου. Στον τρίτο όμιλο, ο Μακεδονικός Φούφα αντέχει με 37, Τηλικράτη 36, Ερμής Αμιντέου 35, ΑΕΛ Ευκύμης 34. Χαμός γίνεται εκεί, τέσσερις ομάδες. Στον τέταρτο όμιλο, ο Βόλος ως γνωστόν έχει καθαρίσει την ιστορία. Κοντά μας φυσικά παραμένει το καφεμάγαζο που είναι κοντά στον επαγγελματία του καφέ. Στο καφεμάγαζο μπορείτε να βρείτε εσπρέσο βέντο, ελληνικό καφέ, φίλτρου, αρώματο, σοκολάτα, σε 8 γεύσεις σοκολά, βροφήματα και τσάγια βοτάνων, μαολί, πληροφορίες για όλα αυτά στο καφεμάγαζο.gr. Καλησπέρα φίλε μου Αστέρη, για την ερώτηση που μου κάνεις, νομίζω πρόσφατα αν άκουσες την συνέντευξη της Παρασκευής μας έδωσε απαντήσεις ο κύριος Φώτης Θεός, ο αναπληρωτής πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής, για το ΚΑΕ, ότι είναι σε διαδικασία, γιατί είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, αυτό που μου ρωτάς, για αυτό που έλεγε ο κύριος Δρακόπουλος το καλοκαίρι. Και επίσημα ΚΑΕ γίνονται οι ομάδες στην Α1, όταν και θα αναγκαστεί να ολοκληρώσει όλη αυτή την ιστορία, γιατί δεν μπορεί στην Α1, δεν είσαι ΚΑΕ Ηρακλής. Προς το παρόν, το μπάσκετ ανήκει και αυτό στην μαμά. Το Γυμναστικό Σύλλογο δηλαδή. Το μπάσκετ που πέτυχε και μπράβο του ακόμα μια σημαντική νίκη. Αυτή τη φορά μες στην Αθήνα απέναντι στον Παπάγου με 76-89. Ερμής Αγιάς Λάρισα 72-66. Καρδίτσα Μαρούση 88-77. Απόλλων Πάτρας Χολαργός μετά από δύο παρατάσεις 97-103. Μάλλον αρνητικό ήταν αυτό το αποτέλεσμα. Καστοριά Δούκας 76-64, Ψυχικό Εθνικός 71-73 και Αρκαδικός Περιστέρι 67-90. Στη βαθμολογία δεν άλλαξε κάτι το φοβερό όσον αφορά τους τρεις, δηλαδή το Περιστέρι 36, ο Ηρακλής 33, ο Χολαργός 33. Η Καστοριά ανέβηκε 29 και ο Απόλλων Πάτρας 29. Ο Αμίντας την έκανε από την πεντάδα. Δηλαδή τώρα που μιλάμε, ο Ηρακλής θα έπαιζε με τον Απόλλων Πάτρας και ο Χολαργός με την Καστοριά. Καλό είναι να μην παίξει με τον Απόλλωνα Πάτρας. Γιατί ήδη έχει χάσει το πρώτο μάτς. Και να κερδίσει ο Ηρακλής τώρα στο μάτς που θα έρθει τους Πατρινούς θα είναι 1-1. Καλό θα είναι ο Ηρακλής να βρει στην πρώτη φάση μια ομάδα που την έχει 2-0. Μέσα έξω δηλαδή. Το Χολαργό τον έχει 1-0. Την Καστοριά την έχει επίσης. Η επόμενη αγωνιστική για τον μπάσκετ το Σάββατο που μας έρχεται. Ο Ηρακλής θα υποδεχτεί τον Απόλλωνα Πάτρας. Χολαργός Καστοριά παίζει. Είναι δύο κρίσιμα μάτς αυτά. Στο βόλεϊ, ό,τι και να πει είναι λίγο. Για αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια, για αυτό το πάρτι που είδαμε στην Κερκίδα, αλλά και την τεράστια προσπάθεια που έκανε ο βολεϊκός Ηρακλής απέναντι στον Ολυμπιακό. Έναν Ολυμπιακό που έχει 5 ξένους, έναν Ολυμπιακό που βγάζει όποιον θέλει για ένα ρόστερ πληρέστατο, έναν Ολυμπιακό που έχει ξένο προπονητή, από εκεί να καταλάβετε τι χρήμα υπάρχει σε αυτή την ομάδα, έναν Ολυμπιακό που μέχρι να έρθει στη Μίκρα και να γονατίσει, γιατί γονάτισε, άσχετα αν στο τέλος έφυγε με 2-3, δεν είχε χάσει ούτε βαθμό. Έναν Ολυμπιακό που σε όλο το πρωτάθλημα μέχρι να έρθει στη Μίκρα είχε χάσει μόλις 3 σετ. Σε όλο το πρωτάθλημα.
και πάει και για Final Four στην Ευρώπη. Και αυτός ο Ολυμπιακός ήρθε στη Μίκρα απέναντι σε ένα ψυχωμένο Ηρακλή που ξέρετε παιχνίδι με παιχνίδι διαφέρει. Δηλαδή βλέπαμε το Ηρακλής νίκη Αιγινίου και λέγαμε όχι τι γίνεται τώρα. Και είδαμε το Ηρακλής Ολυμπιακός και τρίβαμε τα μάτια μας. Από ικανοποίηση και περηφάνεια για αυτό που είχαμε μπροστά μας και στο τέλος θεωρώ ότι θα μπορούσε να έρθει ακόμα και η νίκη. Μπορεί να γινόταν και 3-1 αν δεν μας τα χαλούσαν λίγο εκεί οι ρέφεροι, αν θυμάμαι καλά, στο τέταρτο σετ στο 14-11. Μπορεί να γινόταν και αυτό. Ήταν τιτάνια η προσπάθεια και αξίζουν όλοι πραγματικά συγχαρητήρια. Ένα παιχνίδι που το είδε όλη η Ελλάδα μέσω της ΕΡΤ 2. Ο Ηρακλής μπαίνει ξανά δυναμικά και για κάποιους που ακόμα δεν το έχουν καταλάβει. Και ευχόμαστε αυτό να συνεχιστεί, γιατί αύριο υπάρχει μια δύσκολη μάχη. Ένα παιχνίδι δύσκολο στις 5.30. Διαιτητές από ό,τι βλέπω, Γεωργοθόδωρος Νικολόπουλος, στο γήπεδο του ΜΕΤΣ που θα είναι γεμάτο, έχει βγάλει ανακοίνωση και η ίδια η ΑΕΚ που κάνει κάλεσμα κτλ. Γιατί και αυτούς είναι πρόκληση, πρώτον που παίζουν με τον Ηρακλή και δεύτερον θέλουν να πάνε στο Final Four. Πάμε Αθήνα ή στο δρόμο, θα μας απαντήσει ο αρχηγός του Ηρακλή, ο Κώστας Προύσαλης, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Κώστα, τι γίνεται, καλή Σαρακοστή, καλησπέρα. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή, στο δρόμο είμαστε για Αθήνα. Φτάνουμε, πλησιάζουμε. Καμιά ωρίτσα. Καμιά ωρίτσα ακόμα, Θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια, παρά το ότι μιλάμε για ένα παιχνίδι που ήρθε 2-3 και όχι 3-2, αλλά και σε σένα και σε όλη την ομάδα, γιατί όπως είπα νωρίτερα στον πρόλογο, αυτό που είδαμε μας έκανε να τρίβουμε τα μάτια μας. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις δύο ομάδες από budget, χρήματα ή οτιδήποτε άλλο. Παρ' όλα αυτά εσείς δεν ξέρω τι παθαίνετε στη Μίκρα και όταν γεμίζει και το γήπεδο φυσικά. Και απέναντι σε τέτοιες ομάδες που κάνετε όλο τον κόσμο να σας χειροκροτά στο τέλος. Καταρχήν από την αρχή της χρονιάς και στη συνέχεια, από τότε στιγμή θα βγάζουμε γούστα. Ναι, όσο αλήθεια. Όσο έχει κόσμο. Τώρα, κατά δεύτερον, δέχουμε τα συγχαρητήρια για την προσπάθεια των παιδιών και όλης της ομάδας. Πριν τον αγώνα λέγαμε τον Ολυμπιακό ότι αν να χάναμε 2-3 θα ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι. Θα τον πέραμε τον παθμό και δεν θα πέραμε τον αγώνα. Αλλά όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, εγώ δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Σίγουρα είμαι από την εμφάνιση όλης της ομάδας. Αλλά φύγαμε με πίκρα. Εμείς οι παίκτες από το γήπεδο. Γιατί με την εμφάνισή μας, με τη στήριξη του κόσμου... Ήσασταν πολύ κοντά, βέβαια. Κανείς δεν θέλει να χάνει. Αλίμονο. Αλίμονο. Κανείς δεν θέλει να χάνει. Αλλά όπως πολύ σωστά είπες, πριν το παιχνίδι, οι περισσότεροι θα λέγανε 0-3 σε μισή ώρα. Και δεν θα δίναν καμία τύχη στον Ηρακλή. Εσείς ήσασταν ακόμα και για το 3-1. Εγώ πιστεύω πιο κοντά ήσασταν, Κώστα, δεν ξέρω αν συμφωνήσεις, το 3-1 παρά στο 3-2 στο tie break. Το κλειδί για μένα ήταν το πρώτο σετ. Ναι. Εκεί στο 20-20 κάποιοι μας τα χάλασαν. Εντάξει, δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Τώρα, αύριο σας περιμένει ένα μεγάλο match. Και λέω μεγάλο match γιατί ξέρω πόσο πολύ θέλετε όλοι σας να δώσετε το Final Four, να δώσετε το παρόν στο Final Four του Κυπέλλου. Πώς το περιμένεις απέναντι σε μια καλή ΑΕΚ που απέκλεισε το Φίνι Κασίρου και μάλλον αυτό δεν είναι τυχαίο, που έχει καλούς παίχτες, έμπειρους που έχουν παίξει χρόνια στην Α1 και σε ένα γεμάτο γήπεδο. Κοίταξε, αυτή η ομάδα έτσι προσθέτει το καλοκαίρι είχε σαν στόχο να ξαναεμφανίσει τον Ηρακλή στις ψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Ναι. Και φυσικά σε όλα τα σημαντικά ραντεβού μες στη χρονιά να είναι παρόν. Αύριο το παιχνίδι είναι τελικός. Κερδίζουμε και πάμε σε ένα Final Four που είναι... πρέπει ο Ηρακλής και να ξαναμπεί σε Final Four, αλλά και να πρωταγωνιστεί. Αυτός είναι ο στόχος ο προσωπικός μου και θεωρώ όλο το παιδί. Τώρα, σαν παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στην Α2. Το Ρόσετιρ είναι ομάδας Α-εθνικής, δεν είναι ομάδας Α2. Έχουν κάνει έκκληση στον κόσμο τους να αυτούν να γεμίσουν το γήπεδο. Οπότε εμείς κατεβαίνουμε κάτω προετοιμασμένοι για μάχη. Μάχη κανονική. Μάχη εισαγωγικά. Μάχη ναι, καταλαβαίνω. Όχι. Η ομάδα είναι καλά και πιστεύω να το δείξουμε αύριο μες στον αγωνιστικό χώρο. Θέλω να παρουσιάσει η ομάδα όπως παρουσιάζει στα εντός έδρας παιχνίδια. Στα εκτός έδρας για την ώρα δεν έχει ακόμα αποδώσει έτσι όπως θέλουμε όλοι. Αλλά θεωρώ όσο πλησιάζουμε προς το τέλος,
η ομάδα θα δείχνει το καλό της αυτό και, στο, και στα έξω παιχνίδια από την μικρά. Απάντηση έχουμε βρει για το τι χάνεται ακριβώς όταν φεύγεται μακριά από τη Μίκρα. Το λέω αυτό γιατί πέρα από την ΑΕΚ ακολουθεί ακόμα ένα δύσκολο και πολύ κρίσιμο για την υπόθεση τετράδα στο πρωτάθλημα αυτή τη φορά παιχνίδι. Στο Ζιρίνιο με την Κηφισιά έχετε μια παρουσία από σήμερα μέχρι την Κυριακή που θα επιστρέψετε στην Αθήνα, από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Και δεν ξέρω, Κώστα, αν και εσύ και τα υπόλοιπα παιδιά έχετε βρει την απάντηση μαζί με το προπονητικό team. Το τι είναι αυτό που χάνετε όταν φεύγετε από τη Μήτρα. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να σκεφτούμε το παιχνίδι του Σαββάτου, σκεφτόμαστε μόνο το αυριανό παιχνίδι. Ναι. Γιατί είναι ένα μάτι το οποίο το κερδίζεις και προχωράς σε στόχο. Ενώ του Σαββάτου το παιχνίδι ναι, είναι έχεις μετά ευκαιρίες, ναι, σωστά, σωστά. Δεν καθορίζει κάτι. Θεωρώ ότι δεν καθορίζει κάτι γιατί θέλουμε στην βαθμολογία το παιχνίδι του Σαββάτου. Θα μας βοηθήσει, αλλά δεν θα είναι το καθοριστικό. Έχεις δίκιο. Για τα εκτός έδρας. Από εκεί και πέρα, στα εκτός έδρας έχουμε δείξει ότι ακόμα μας λείπει η αποφασιστικότητα, θα έλεγα εγώ, πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Γιατί η ικανότητα υπάρχει, το έχω αποδείξει αυτό. Και η πίστη ότι μπορούμε να κερδίσουμε και εκτός έδρας. Θέλουμε ένα καλό αποτέλεσμα αύριο, ώστε να μας ξαναέρθει σε μια δύσκολη έδρα, ώστε να πάρει και η ομάδα και, και την ηθική και ψυχολογική υποστήριξη που χρειάζεται για τα εκτός έδρας. Δεν ξεχνάμε ότι σε θέσεις κλειδιά δεν έχουμε πολύ έμπειρους αθλητές. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως τα καταφέρνουν, έτσι, δηλαδή... 100% όχι μόνο τα καταφέρνουν, είναι άξιοι συγχαρητηρίων, όχι μόνο τα καταφέρνουν. Δεν τους συζητάμε και έχουν σταθεί και έχουν κερδίσει τη θέση τους. Σωστά. Σωστά. Αυτό που έγινε με την νίκη Αιγινίου, δηλαδή όχι και τόσο καλή εμφάνιση, η δύσκολη νίκη, θεωρώ ότι κινδυνέψατε πιο πολύ από κάθε άλλη φορά να χάσετε το αίτητο, πριν τον Ολυμπιακό βέβαια. Σας πείσμωσε, σας έκανε καλό. Για εμάς που ήμασταν μέσα στην ομάδα, ξέραμε ότι το παιχνίδι με την νίκη ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όπως ξαναείπα, δεν ήμασταν κατάλληλα προετοιμασμένοι σωματικά οι παίκτες. Ήμασταν να παίξει ένα δύσκολο παιχνίδι ώρα την Τετάρτη. Υπήρχαν κάποια παιδιά που δεν ήταν 100% σωματικά για το παιχνίδι αυτό, οπότε ξέραμε ότι θα ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας που είμαστε στην ομάδα. Και ευτυχώς η ομάδα κέρδισε εκείνο το παιχνίδι. Γιατί η εμφάνιση δεν ήταν να κερδίσει εκείνο το παιχνίδι. Και αυτό κρατήσαμε μόνο τη νίκη και δουλέψαμε όλη την εβδομάδα για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, έτσι ώστε να τα κακά που κάναμε με το παιχνίδι του Αιγινίου να τα βγάλουμε καλά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και το καταφέραμε. Mm-hmm. Το παιχνίδι του Αιγινίου, για να το πω διαφορετικά, ήταν η γκέλα της χρονιάς. Σωστά. Όπως όλες οι ομάδες κάνουν μια γκέλα, για μας ήταν να γίνει γκέλα. Αλλά ευτυχώς το παλέψαμε, δεν το παρατήσαμε ποτέ και κερδίσαμε τον αγώνα. Έχεις πει, δεν θέλω να σε κουράσω πολύ, σε λίγο θα κλείσουμε γιατί είσαι και στον δρόμο. Έχεις πει πάρα πολλές φορές ότι, αυτό το είπες και νωρίτερα, ότι βγάζεις γούστα με τον κόσμο. Ότι νιώθεις αυτή την αγάπη του κόσμου και εσύ τη μεταφέρεις με τα συνθήματα, με το να σηκώνεις τα χέρια, να ανταποδίδει κτλ. Τούτη την ώρα, ως γνωστόν, μιλάω τώρα στον κόσμο, ο Κώστας Προύσαλης είναι από την Νάουσα. Έτσι, έχει ξεκινήσει από το Ζαφυράκι Νάουσας και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ένας εκπληκτικός φίλαθλος οπαδός του Ηρακλή ετών 84 που είναι Νάουσαίος και έχει παρέμβει τηλεφωνικά και θέλει να σου στείλει την αγάπη του. Μπορεί να του δώσει την καλησπέρα. Παππού, τι γίνεται? Παππού! Έλα! Μην ακούσεις Νάουσαίο εσύ στον αέρα, να πάρεις τηλέφωνο, έτσι. Κοίτα, αυτό το παιδί, γιατί είμαι 50 χρόνια μεγαλύτερος περίπου. Είσαι 50 χρόνια μεγαλύτερος, ναι. Το έζησα αυτό το παιδί και το παρακολούθησα από τα πρώτα του βήματα. Να πω τώρα την πληροφορία που μου έδωσε εκτός αέρα, ότι ο αδερφός σου ήταν έφορας, εκεί τι ήταν, πρόεδρος, τι ήταν, αντιπρόεδρος στο Ζαφυράκι και είχε τον Κώστα. Το ξέρω, αλλά... Ιωσιφίδης, Κώστα, Ιωσιφίδης. Εγώ είμαι στα δύο άκρα αντίθετα. Άλλο ψυχολογία αυτός. Καταρχήν δεν είναι Ηρακλής και αυτό φτάνει. Άστον αδερφό, δεν πάει. Έχει αλλάξει πέντε ομάδες για να φτάσει εκεί που είναι. Τι θες να πεις τώρα στο συμπατριώτη σου, τι θες να πεις? Θέλω να πω ότι συγχαρητήρια στον Κωστάκη, είναι μια ψυχούλα, το αγαπάμε πολύ στην Τάουσα, χαιρόμαστε για τις επιτυχίες του, τον βλέπουμε και καμαρώνουμε, τον είδα και προχθές το Σάββατο που στο αγώνα το τι, ποιος είναι. Και θέλω να πιστεύω ότι πασαδόρος της κλάσης του Κωστάκη δεν πέρασε από την Ελλάδα.
Κώστα, ακούς, εδώ είσαι. Ναι, ακούω. Πάρα πολύ γιατί... Είναι αντικειμενικός ο παππούς, αντικειμενικός είναι. Εγώ ευχαριστώ και εμείς ευχαριστούμε για τη στήριξη. Κωστάκη μου, καλή επιτυχία και στα παιχνίδια που πάτε να κάνετε. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Παππού, αύριο θα παίξει και για σένα. Άντε, αφού να το πούμε κι αυτό. Το ξέρω. Δεδομένο. Να είσαι καλά, παππού μου, σε ευχαριστώ. Γεια χαρά, γεια. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Πολύ κουράγιο και μεγάλη δύναμη. Εντάξει, τώρα είναι ένας άνθρωπος και φαντάζομαι εσύ τον γνωρίζεις γιατί είναι και νεουσαίος. 84 στα 85 που δεν αφήνει τίποτα. Ήρθε προχθές από την Άωσα, πήγε στην Ευκαρπία, έφαγε την πίκρα εκεί από το 1-0 με το Μακεδονικό και μετά, τσουπ, ήρθε και από εσάς μια βόλτα να δει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Και μόλις άκουσε τον νεουσαίο Κώστα Προύσαλη, είπε να σου πει ένα γεια. Κάτι τέτοια είναι που σας δίνουν, που παίζουν λεπτομέρειες. Δύναμη. Δεν είναι τυχαίο ότι η ομάδα με το που ήρθε ο κόσμος μετά το δεύτερο σετάξι να παίζει πολύ καλύτερα. Δεν είναι τυχαίο. Ναι, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια και αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Στο πρώτο σετ πώς ήσασταν, που δεν ήταν γεμάτο. Και άμα ήταν από το πρώτο σετ, και άμα ήταν από την αρχή, πιστεύω ότι το πρώτο σετ ήταν δικό μας. Μας τα χάλασε η κρατική τηλεόραση που το έβαλε 5 ώρα. Δεν λέω ότι φταίει ο κόσμος του Θεού. Όχι, αλίμονο, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Θα μας έλεγε μια άλλη δύναμη, φυσικά. Δεν μπορούσε να κάνει. Και τον ευχαριστούμε για τη στήριξη που έχει δείξει μέχρι τώρα στην ομάδα μας. Να σε αφήσω να ευχηθώ καλή συνέχεια στο ταξίδι, με το καλό να φτάσετε στην Αθήνα, να ξεκουραστείτε και αύριο με δύναμη για την νίκη. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Με την νίκη, Κώστα. Και με την πρόκριση φυσικά, αύριο η μεγάλη μάχη, 5:30. Φυσικά θα σας ενημερώνουμε, θα έρθω και από πιο νωρίς. Μακάρι να είχαμε και κάτι, να το βλέπουμε δηλαδή. Έψαξα από εδώ από εκεί κάποιο live streaming, δεν έχω βρει προς το παρόν. Δεν ξέρω αν η ΟΠΕ κάνει κάτι άλλο πέρα από το να μας ενημερώνει πόντο-πόντο. 5:30 επαναλαμβάνω το παιχνίδι ΑΕΚ Ηρακλής, το κλειστό του Μέτς. Για το βόλεϊ, ο Ηρακλής πολύ απλά με νίκη προκρίνεται στο Final Four, στη Γλυφάδα, το οποίο θα δούμε πότε θα γίνει. Υπάρχει περίπτωση να μετατεθεί χρονικά. Εκτός απρόπτου, οι άλλοι δύο που θα προκύψουν είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός που έχουν εύκολους αντιπάλους, θεωρητικά. Και απομένει και το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τον Εθνικό Πειραιός, για να δούμε και από εκεί τι θα γίνει για τους αντιπάλους του Ηρακλή. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι να περάσει, να κερδίσει η ομάδα αύριο. Θα είναι, επαναλαμβάνω, πολύ δύσκολο. Ακούσατε και τον Κώστα τον Προύσαλη πόσο προσγειωμένα και σοβαρά αντιμετωπίζουν αυτή τη μάχη. Πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Ευχαριστούμε πολύ και τα κέντρα ξενών γλωσσών. Γκίζη Ανδριέλου που ήταν και σήμερα κοντά μας. Βασιλής Όλγας 178 και Φλέμινγκ 13. Για να μάθουμε τα αγγλικά μας, τα γαλλικά μας, τα γερμανικά μας και τα ισπανικά μας, αλλά και πληροφορική. Και να μορφωθούμε, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και τα Dandalabs ήταν εδώ. Για τα Dandalabs, το κέντρο διαβίου μάθησης Εθνικής Αμήνης 14α2310222962 και dandalabs.edu.gr. Να πιούμε, Βασίλη μου, και λίγο βέντο, λίγο ακόμα καφεδάκι βέντο. Αν θέλουμε, μπορούμε να πιούμε και τσοκολάβ σε 8 γεύσεις, σοκολάτα υπέροχη και ροφήματα διάφορα και τσάγια βότανα μαολί. Όλα αυτά φυσικά στο καφεμάγαζο, καφεμάγαζο.gr, οι απαραίτητες πληροφορίες. Ακολουθούν τα μπασκετόπαιδά μας, ο Σταμάτης Μουρελής με τον Νίκο Μοσχοβίτη, εδώ στη συνέχεια του προγράμματος του Λίμπερο 107,4. Πρώτο Θεός, αύριο ώρα για μπλε, 7 και κάτι, με 8 και κάτι. Για την ακρίβεια, εδώ πιστεί στο ραντεβού μας. Να είστε καλά.